12 Μάλιστα. Ιανουαρίου. Τώρα, κύριε Επίτροπε, θα κάνω μια ερώτηση η οποία υπό άλλες συνθήκες θα θεωρείται ως προσωπικό δεδομένο και παραβίασή του, αλλά σήμερα νομίζω ότι παίρνει άλλη διάσταση. Θα κάνετε το εμβόλιο? Βεβαίως θα το κάνω το εμβόλιο. Από την ώρα που θα εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, κύριε Βαγκελάτο, θεωρώ ότι θα ακολουθεί όλα τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια και ναι, θα προχωρήσω όταν είναι και η δική μου σειρά για να κάνω το εμβόλιο, χωρίς καμία αμφιβολία. Επίσης, είμαι σίγουρος ότι έχετε παρατηρήσει και θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κάποιες πρώτες απαντήσεις. Το ζήτημα με τις αλλεργίες. Ακούσαμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σκωτία συγκεκριμένα, υπήρξαν δύο περιστατικά με νοσηλεύτριες που έκαναν το εμβόλιο, ήταν αλλεργικές και εμφάνισαν σοβαρές παρενέργειες. Τι έχετε μάθει γι' αυτό και αν κάνετε κάτι προς την εταιρεία? Είχαμε χθες ακριβώς με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων την εβδομαδιαία τηλεδιάσκεψη που έχω εδώ και 10 μήνες. Συζητήσαμε αυτό το θέμα και ακριβώς τώρα υπάρχει και μια στενή παρακολούθηση για να δούμε ακριβώς έχει συμβεί. Να σας πω ότι αυτό πολλές φορές το βλέπουμε και με άλλα εμβόλια και με άλλα φάρμακα και σημασία έχει να δούμε ακριβώς τα συγκεκριμένα δύο περιστατικά που έχουν αναφερθεί, τι ήταν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Ήδη γνωρίζουμε όμως ότι για κάποιες ομάδες, παραδείγματος χάρη στις έγκυες γυναίκες, προς το παρόν δεν θα χορηγείται αυτό το εμβόλιο, όπως και σε παιδιά, τα οποία δεν ήταν μέσα στις κλινικές μελέτες της εταιρείας Pfizer-BioNTech. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε τις ομάδες προτεραιότητας που έχουν ήδη καθοριστεί από τα κράτη-μέλη. Θα αρχίσουν με τις πιο ηλικιωμένες ομάδες, τις πιο ευάλωτες ομάδες, τους ανθρώπους που βολεύουν εδώ και μήνες στην πρώτη γραμμή. Υπάρχουν πολλοί με αλλεργίες. Η αλλεργία είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο. Εκεί αρχίζει ερωτηματικό. Δηλαδή, αν κάποιος είναι αλλεργικός, να μην κάνει το εμβόλιο? Αυτό θα είναι κάτι που θα συζητηθεί με τους ίδιους τους γιατρούς. Αλλά ξέρετε, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έχουν τον ίδιο βαθμό αλλεργίας. Και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει τώρα να φτάσουμε σε συμπεράσματα όταν έχουμε αναφορά για δύο περιστατικά. Ναι. Γι' αυτό είναι κάτι που θα παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή. Εγώ αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους πολίτες είναι ότι προχωρούμε βήμα-βήμα και για μας δεν βρισκόμαστε σε ένα σπριντ των 100 μέτρων, αλλά είναι ένας μαραθώνιος για αντιμετώπιση αυτού του κορονοϊού και θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να έχουμε και την εμπιστοσύνη των πολιτών για τα θέματα ασφάλειας. Δεν είναι τα εμβόλια που θα σώσουν ζωές, κύριε Βαγκελάτο, είναι ο εμβολιασμός. Και αν δεν κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών ότι έχουμε προχωρήσει με όλες τις διαδικασίες και να έχουμε μια ανεξάρτητη επιστημονική αξιολόγηση, δεν θα εμπιστευτούν ούτε οι πολίτες αυτό το εμβόλιο. Και αυτό για μας είναι ένα τεράστιο στίχημα. Η κουβέντα που είπατε είναι μια σοφή κουβέντα πραγματικά. Ναι, δεν θα μας σώσουν τα εμβόλια, ο εμβολιασμός θα μας σώσει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι η κυρία Στέλλα Κυριακίδου, η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το χαρτοφυλάκιο της υγείας και την ευχαριστώ θερμά που μας είπε όλα αυτά που τα μοιράστηκε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ.